Κυβερνητική πλεκτάνη με στόχο τον εκβιασμό του βλέπει πίσω από την παρακολούθησή του ο Νίκος Ανδρουλάκης. Δεν περίμενα ποτέ να έχει στηθεί μια τέτοια πλεκτάνη εις βάρος μου από την ελληνική κυβέρνηση, από τις μυστικές μας υπηρεσίες. Δεν ήθελε η ΕΕΠ μόνο να ακούει, ήθελα να καταγράφουν κιόλας. Θέλω να καταγράφουν την προσωπική μου ζωή. Αυτό ξέρετε πώς λέγεται. Απόπειρα παγίδευσης για εκβιασμό. Με το να επιμένει μονοθεματικά να μιλάει για το θέμα αυτό, ταυτιζόμενος απόλυτα με τον ΣΥΡΙΖΑ, απλά επιβεβαιώνει αυτό που ολοένα και περισσότεροι πολίτες σκέφτονται. Ότι ψηφίζοντας Ανδρουλάκη, προκύπτει Τσίπρας. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ προανήγγειλε προσφυγή στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, προκαλώντας αντίδραση της Νέας Δημοκρατίας, η οποία τον κατηγορεί για σύμπλευση με το ΣΥΡΙΖΑ. Εγώ θα πάω στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, που μάλιστα μου δίνει και συμβουλές και ο Μητσοτάκης να το κάνω, θα το κάνω. Ο Αλέξης Τσίπρας μετέβη στην ΑΔΑΕ και προέτρεψε τον πρόεδρό της να ζητήσει από τη Βουλή τη λίστα με τα τηλέφωνα των βουλευτών για να ερευνήσει μέσω των παρόχων εάν υπάρχουν και πόσα παγιδευμένα βουλευτικά τηλέφωνα που παρακολουθεί η ΕΕΠ. Τον ενεθάρρει να ανακαλέσει τον πρόεδρο της Βουλής, τον κύριο Τασούλα, να του διαβιβάσει τους αριθμούς των κινητών τηλεφώνων όσων βουλευτών και ευρωβουλευτών επιθυμούν να λάβουν μέρος σε αυτή την έρευνα, προκειμένου η ΑΔΑΕ επισήμως να δώσει απαντήσεις. Ο κύριος Τσίπρας χειρίζεται το ζήτημα με όρους ελαφρού θεάματος, χρησιμοποιώντας μυθεύματα και ουρανομίκης ανακρίβειες. Ο πρόεδρος της ΑΔΑΕ, κύριος Ράμος, θα βρίσκεται αύριο στη Βουλή και εκεί θα δοθούν ιδέουσες απαντήσεις. Δεν δέχομαι τη στοχοποίηση του Πρωθυπουργού ως ο αρχάγγελος των παρακολουθήσεων στην Ελλάδα. Δεν έχω καμία αντίρρηση πάνω στο τραπέζι αυτό ίσον να μπει και το θέμα της κατάργησης του εκείνης της τροπολογίας που στερεί το δικαίωμα σε έναν που παρακολουθείται να ενημερώνεται. Η ευθύνη του Πρωθυπουργού δεν είναι μόνο για όλη αυτή την μείζωνα υπόθεση των παρακολουθήσεων και εγώ θα πω τη λέξη θεσμικής εκτροπής, αλλά ταυτόχρονα και για την προσπάθεια συγκάλυψης. Στη Βουλή, η επαναφορά του θέματος από τον Οδυσσέα Κωνσταντινόπουλο προκάλεσε αψιμαχία με τον Άδωνη Γεωργιάδη σε μια συζήτηση για το μέλλον των ναυπηγείων. Αν νομίζετε ότι εμείς φάγαμε τόσα χρόνια ξύλο για να γίνουμε υπουργοί σας, μας έχετε ψυχολογήσει λάθος. Αυτά δεν αφορούν τους εργαζόμενους Ελευσίνας, κύριε. Αυτοί θέλουν τη δουλειά τους. Και αν το ΠΑΣΟΚ δεν είναι σε θέση να διασφαλίσει τη δουλειά τους και το μέλλον τους, θα το κάνουμε και μόνοι μας. Δεν σας έχουμε ανάγκη. Πάρτε το 3% να σκάσουμε. Κριτική ασκούν και τα άλλα κόμματα. Είναι δεδομένες οι πολιτικές ευθύνες. Ο Πρωθυπουργός δεν μπορεί να τις αποποιηθεί. Πρέπει να έρθει στην επιφάνεια αυτό το θεσμικό πλαίσιο, το οποίο είναι απαράδεκτο, δεν βελτιώνεται και πρέπει να καταργηθεί. Όλα στο φως, γιατί εμείς είμαστε το φως και αυτή είναι το σκοτάδι.